Εδώ είμαστε για να ανοίξουμε την συζήτηση για ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας. Αφορά όλους μας σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση αλκοόλ και στο κατά πόσο είμαστε προσεκτικοί. Γιατί και το αλκοόλ μπορεί να αποτελέσει έναν εθισμό, πιο ύπουλο, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, από άλλους εθισμούς που γνωρίζουμε και λέμε ότι εντάξει, ένα κρασάκι παραπάνω και τι έγινε. Όμως είναι ένας πολύ πιο ύπουλος κίνδυνος για τους νέους και για τους νέους της Κρήτης, οι οποίοι φαίνεται να έχουν και αρνητικές πρωτιές, μαύρες πρωτιές, ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση αλκοόλ. Και είναι και συχνά τα περιστατικά τα οποία ακούμε, τα μεταφέρουμε και μέσα εδώ από την εκπομπή Κρήτη σήμερα, για νέους οι οποίοι έχουν κάνει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Μην θυμίσω ότι στο παρελθόν έχουμε και τραγική κατάληξη μίας κοπέλας στο Ρέθυμνο. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Μουζάς, είναι ο διευθυντής του Εργαστηρίου Αλκοολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Γαστρεντερολογικής Κλινικής. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Από πού να ξεκινήσει κανείς, κύριε Μουζά, με αυτό το θέμα? Τεράστιο θέμα το αλκοόλ για την Κρήτη συνολικά. Πραγματικά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ας πω μερικές πλευρές. Την οικονομική προφανώς δεν θέλουμε να τη συζητήσουμε. Είναι το θέμα της διαφήμισης του αλκοόλ. Είναι το θέμα του ότι πολλές οικογένειες ζουν από το αλκοόλ. Πολύ σημαντικό μέρος της οικονομίας και της δικής μας έχει να κάνει με το αλκοόλ. Mm-hmm. Ας το αφήσουμε αυτό. Την οδική ασφάλεια φαντάζομαι είναι ένα θέμα που θα γυρίσουμε. Ένα άλλο θέμα με το αλκοόλ είναι αυτό που οι άνθρωποι που χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο για προβλήματα σωματικά, είτε από το σηκώτητο, πάνκρας, καρκίνος, προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι βίαιοι θάνατοι και οι βίαιες πράξεις που έχουν σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ σε ανοιχτούς χώρους. Ένα άλλο θέμα είναι η ενημέρωση των ανθρώπων για στοιχειώδη πράγματα, σαν αυτά που άκουσα πριν, πως είπατε, για να φοράει κανείς το κράνος. Έτσι, πρέπει να ξέρει μια κοπέλα ή μια μητέρα ότι δεν είναι ασφαλές για το έμβριο να πίνει αλκοόλ. Mm-hmm. Δηλαδή η ενημέρωση, η βασική ενημέρωση για τον κόσμο. Είναι πολλά τα θέματα. Διαλέξτε τι θέμα. Δώσατε εσείς έτσι ένα γενικό πλαίσιο. Αν και η αλήθεια είναι ότι σας έφερε με αφορμή τους νέους και την κατανάλωση του αλκοόλ. Όμως δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν σε αυτό το νησί έχουμε, αν θέλετε, μια στοιχειώδη παιδεία για όλα αυτά τα θέματα. Που λέει τι, ότι στην οικογένεια γνωρίζουμε ότι δεν θα πιούμε και θα οδηγήσουμε μετά, ότι δεν θα πιούμε και θα βγούμε εκτός σε αυτού. Είναι πολύ εύκολο αυτό που λέτε να καταλήξουμε και σε πράξεις βίαιες, εφόσον υπάρχει η κατανάλωση αλκοόλ. Είναι ενημερωμένοι οι κριτικοί και με τη σειρά τους αν ενημερώνουν τους νέους? Να σας πω, εγώ δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένοι. Εγώ είμαι γιατρός, έτσι, και διδάσκω στους γιατρούς, mm-hmm. σαν καθηγητής. Νομίζω βασικός παράγοντας για να ενημερώσει έναν άνθρωπο είναι η οικογένειά του. Mm-hmm. Έχουν δηλαδή οι γονείς πραγματικά ευθύνη, όπως έχουν ευθύνη για να σπουδάσουν το παιδί τους, να το διαμορφώσουν με έναν καλό χαρακτήρα, έτσι έχουν και ευθύνη να το αφήσουν να μεγαλώσει ένα περιβάλλον ελεύθερο από τσιγάρο, ελεύθερο από αλκοόλ. Είναι και στα δικαιώματα των παιδιών αυτά. Με λίγα λόγια, για να επανέλθω στην ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένοι οι κριτικοί γονείς, οι Έλληνες γονείς, να το πούμε πιο γενικά, αλλά νομίζω ότι έχουν ευθύνη, ότι έχουμε ευθύνη όλοι μας. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει αφορά το κομμάτι των νέων, επειδή και δημοσιογραφικά έχουμε καλύψει περιπτώσεις παιδιών, τα οποία κάνουν κατανάλωση αλκοόλ ανήλικα παιδιά. Πριν από περίπου ένα μήνα ήταν και το περιστατικό της μαθήτριας, η οποία πήγε σε κατάσταση μέθης στο σχολείο της. Και όλοι αναρωτιόμαστε για το τι σπταίει, τι γίνεται και οι νέοι μας κάνουν κατανάλωση αλκοόλ σε μικρή ηλικία, πριν καν ενηλικιωθούν. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο στην Κρήτη, στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό. Πραγματικά παντού οι νέοι, και εξάλλου οι νέοι είναι μια ομάδα ανθρώπων που ακριβώς το ιδιαίτερό τους είναι το ρυψοκίνδυνο, είναι το αψήφιστο για να παίρνει αποφάσεις, η επιπολαιότητα, ας το πούμε έτσι, και είναι ένα φυσικό στην εξέλιξη του ανθρώπου το να περνάει την νεότητα. Προφανώς έχει το επαναστατικό, να το πούμε έτσι, ο νέος. Mm-hmm.
επειδή το πρόβλημα αυτό έχει αντιμετωπιστεί και υπάρχει και αλλού και έχει αλλού αντιμετωπιστεί επιτυχώς και αλλού ανεπιτυχώς, θέλω να σας πω ότι δεν βλέπουμε εμείς κάτι ιδιαίτερο, κάτι καινούργιο, απλώς βλέπουμε μια εξέλιξη ενός θέματος που ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Γι' αυτό το λόγο και κάπου-κάπου επανέρχονται αυτές οι καταστάσεις, σαν αυτή που είπατε, ένα νέο παιδί στη μονάδα, στην εντατική, ένα παιδί σκοτώθηκε και έπινε, δύο νέοι ή πέντε νέοι μαλώσανε, χτυπηθήκανε και είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν από το αθλητικό ή το οτιδήποτε άλλο γεγονός. Αυτά τα δεδομένα, τα γεγονότα, τα βλέπουμε να συμβαίνουν. Το ερώτημα είναι πώς άλλοι αλλού ή και πώς εμείς θα επιλέξουμε τρόπους που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί στο να αντιμετωπίζουν αυτά. Για παράδειγμα, ένα είναι ενημέρωση. Είναι γνωστό ότι η ενημέρωση μπορεί να δείξει στον άνθρωπο ποιο είναι το σωστό για να αποφασίσει, όμως δεν επηρεάζει από μια ηλικία και μετά την συμπεριφορά. Η συμπεριφορά μένει η ίδια. Δηλαδή είμαι ενημερωμένος για τη ζημιά, ας πούμε, που μου κάνει το τσιγάρο, πολύ καλά ενημερωμένος και συνεχίζω να καπνίζω. Mm-hmm. Φαίνεται ότι η ενημέρωση, για τους νέους μιλάμε τώρα, mm-hmm. δεν είναι αρκετό. Είναι και τα μέτρα. Και τα μέτρα δεν είναι ιατρικά. Είναι η τοποθέτηση της κοινωνίας, η κοινή στάση της κοινωνίας, του περαστικού, του γονιού, του δάσκαλου, του φίλου, και είναι και τα λεγόμενα απαγορευτικά μέτρα. Mm-hmm. Αν δηλαδή συμφωνήσουμε όλοι, και νομίζω θα συμφωνήσουμε, γιατί σε θέματα που είναι δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, δεν μπορείς να διαφωνήσεις. Μπορεί να διαφωνήσεις για το ποιο πολίτευμα είναι καλύτερο, ή να διαφωνήσεις για το αν σου αρέσει με ζάχαρη ή χωρίς ζάχαρη ο καφές, αλλά για το ότι ο εγκέφαλος του νέου ανθρώπου μέχρι τα 21 του εξελίσσεται και αναπτύσσεται, και στη διάρκεια αυτή η παρουσία, η συμμετοχή του αλκοόλ στην περιοχή του έχει σημαντική επίδραση, αυτό είναι δεδομένο, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Άρα ξεκινάμε από αυτό. Πώς θα βοηθήσεις, είτε με εκπαίδευση, είτε με μέτρα, τον νέο, τους νέους, να περάσουν αυτό το κρίσιμο διάστημα, να το πω έτσι, όπου επιπλέον είναι και αυτό που έλεγα πριν, η επαναστατικότητα, η αναζήτηση του νέου και του εξωτικού, του περίεργου. Είναι ιδιαίτερη κατάσταση. Πώς θα το βοηθήσεις? Είναι δύσκολο. Ναι, δεν είναι απλό. Δεν μία συμβουλή, κάντε το έτσι. Γιατί η ενημέρωση μπορεί να γίνεται είτε συμβουλευτικά, είτε προτρεπτικά, είτε ενδεχομένως και από κάποιους γονείς πιο αυστηρά, απαγορευτικά κάποιες φορές, ότι mm-hmm. σου απαγορεύω να πιείς. Αλλά είναι αυτό το επαναστατικό το οποίο λέτε εσείς. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι ναι, μέχρι τα 21 μου τουλάχιστον, έχω μια ζωή μπροστά μου ολόκληρη να πιω αν θέλω. Mm-hmm. Μέχρι τα 21 όμως το αποφύγω. Δεν είναι τυχαίο. Κοιτάξτε, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι πίνουν, σε όλες τις ηλικίες θέλω να πω. Και όμως τα θανατηφόρα ατυχήματα, τα τροχαία θανατηφόρα ατυχήματα, η μεγάλη πλειονότητα είναι νέοι. Είναι νέοι άνθρωποι μέχρι τα 30, οι έφηβοι ή οι νέοι ενήλικες. Δεν είναι τυχαίο που νέοι άνθρωποι στα τροχαία σκοτώνονται, χάνουν τη ζωή τους, και τι είναι το αλκοόλ. Έχει να κάνει με αυτό που είπαμε πριν. Ξέρετε όμως, και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Τι κάνουμε? Νιώθουμε ότι ενδεχομένως είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίζουμε συνεχώς μπροστά μας. Πώς μπορούμε να έρθει αυτή η μεγάλη αλλαγή, η οποία θα βλέπουμε συνεχώς τα παιδιά να συνειδητοποιούν ότι δεν πρέπει να καταναλώσω αλκοόλ και να οδηγήσω? Δεν πρέπει να. Σωστά. Τι κάνουμε? Ένα μέρος είναι αυτό που κάνει ο άλλος, στην περίπτωσή μας η πολιτεία με την αστυνομία, που ελέγχει. Έχει βρεθεί και είναι δεδομένο, είναι πολύ γνωστό ότι οι συχνοί έλεγχοι αλκοτέστ ή τα λεγόμενα στο εξωτερικό σημεία νυφαλιότητας, μέρη όπου που τσεκάρεις ότι δεν έχεις πιει όταν οδηγάς, γιατί σε πολλές χώρες ήδη δεν είναι αυτό που λέμε το 0,5, είναι το καθόλου, το 0. Και που είναι πιο ξεκάθαρο και πιο εύκολο το καθόλου. Το άλλο είναι, που λέτε τι κάνουμε, η απάντηση είναι είστε μητέρα, είστε πατέρας, τι κάνετε?
εξασφαλίζεις το παιδί σου ένα περιβάλλον που μεγαλώνει ήδη από μικρό, που να μην κυκλοφορεί ελεύθερα το αλκοόλ στο σπίτι. Φυσικά θα πιείς, αλλά δεν θα πιείς μπροστά στο παιδί. Είναι όπως με το τσιγάρο. Να έχει ένα περιβάλλον που να μην είναι αυτονόητο ότι όπου οι άνθρωποι περνάνε ευχάριστα, διασκεδάζουν κλπ, πάντα υπάρχει το αλκοόλ. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ο μεγάλος συμπεριφορά, αλλά είναι απαραίτητο, επειδή είναι το πρότυπο συμπεριφοράς για το παιδί του, να το προσπαθήσει, και να το κάνει αυτό. Και όχι το δαχτυλάκι μες στο ποτήρι. Ναι, αυτό είναι η ακραία περίπτωση, όπου δείχνει ότι δεν κατάλαβες τίποτα. Ο γονιός αυτός δεν κατάλαβε τίποτα. Όπως επίσης υπάρχει και ένα, τουλάχιστον, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, με αυτό που ενδεχομένως και στην Κρήτη, και επιμένω για την Κρήτη λόγω και του κοινού που μας παρακολουθεί, που ενδεχομένως να το εννοούν και ως παράδοση, ως, αν θέλετε, κουλτούρα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, είτε στα κρητικά γλέντια, είτε όχι μόνο στα κρητικά γλέντια, παντού ρέει άφθονο το αλκοόλ και φυσικά μέσα εκεί υπάρχουν παιδιά, γίνονται πολλές φορές χώρες περίδες με παιδιά. Και στα παιδιά μπαίνει στη σκέψη ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Ακριβώς, όπως το λέτε. Όπως το λέτε, ξανά δηλαδή πηγαίνει η ευθύνη στους μεγάλους, γιατί δεν είναι κάντε κάτι για τα παιδιά μας, είναι τι κάνουμε εμείς για τα παιδιά μας. Εξασφαλίζω ένα περιβάλλον στο σπίτι μου όπου δεν έχει πρώτη θέση το μπουκάλι με το αλκοόλ για να μην το βλέπει το παιδί μου. Υπήρχε μια διαφήμιση πολύ πετυχημένη, όπου αντιδιαφήμιση για το αλκοόλ, όπου δείχνει ένα παιδάκι που είναι ενημερωμένο, έτσι, και λέει, μπαμπά, γιατί πίνεις την ουσία, και εννοεί, και δείχνει τον μπαμπά να πίνει μια μπύρα. Στο περιβάλλον μας, το να ανοίγει ο μπαμπάς το ψυγείο και το παιδάκι να είναι μπροστά και να ανοίγει την μπύρα, είναι κάτι αυτονόητο. Είναι όπως στις ταινίες τις παλιότερες, όπου νομίζω και ακόμα υπάρχει αυτό, όπως ακόμα και με υπάρχει τα τσιγάρα, ναι. Πηγαίνει στο σπίτι και βάζει ένα αλκοολούχο ποτό, ένα ουίσκι, οτιδήποτε, και να χαλαρώσει. Και γίνεται ο συνδυασμός της χαλάρωσης με το αλκοόλ, που είναι αυθαίρετο, είναι αυτό που λέμε ένα λογικό σφάλμα. Δεν είναι έτσι, αλλά όταν προβάλλεται έτσι, και εσείς το ξέρετε καλά από την τηλεόραση, όταν προβάλλω εικόνα ξανά, ο άλλος το ενσωματώνει και δεν σκέφτεται ότι αυτό δεν πηγαίνει κατά ανάγκη μαζί. Θέλω να συζητήσουμε και για το δίκτυο αλκοολογίας και τα όσα κάνετε σε αυτό. Θα μου δώσετε όμως πρώτα τη δυνατότητα να πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, για να μην διακόψουμε μετά την συζήτησή μας. Έχουμε να πούμε πολλά και για το εργαστήριο λοιπόν αλκοολογίας, αλλά και το αλκοολογικό ιατρείο, τι είναι αυτό που κάνουν, τι είναι αυτό που λένε και στον κόσμο, πέρα φυσικά από το κομμάτι της επιστήμης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Μαζί μας παραμένει ο κύριος Γιάννης Μουζάος, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Αλκοολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Γαστρεντερολογικής Κλινικής. Και συνεχίζουμε τη συζήτηση για το αλκοόλ. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό που έχει σαν ιδιαίτερο νομός Ηρακλείου και θέλουμε να πιστεύουμε και η Κρήτη, που είναι το δίκτυο αλκοολογίας. Δίκτυο αλκοολογίας, ακριβώς. Το δίκτυο είναι ένα δίκτυο, όπως λέτε εσείς, το δίκτυο των μέσων. Είναι ένα δίχτυ πληροφορίας, ενημέρωσης, μεταξύ κόμβων, και είναι ταυτόχρονα και ένα δίχτυ προστασίας, όπως το δίχτυ που πέφτει σε πάνω και δεν σπάζει τα κοκαλά σου. Και αυτή η διπλή λειτουργία εξασφαλίζεται μέσα από την συνεργασία και τη συνέργεια διαφόρων κόμβων. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ένα βασικό θέμα είναι το ιατρικό στα προβλήματα από το αλκοόλ. Υπάρχει λοιπόν αλκοολογικό ιατρείο. Υπάρχουν οι κλινικές στα νοσοκομεία για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα από το αλκοόλ και που χρειάζονται νοσηλεία. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα. Προβλήματα υγείας τα οποία προκύπτουν. Ναι, δηλαδή, τι να σας πω, καρκίνος του ύπατος, ακόμα και ο καρκίνος του μαστού, είναι μικρό το ποσοστό που συμμετέχει το αλκοόλ, αλλά είναι ένας πολύ συνηθισμένος καρκίνος. Νευρολογικές κλινικές, ορθοπαιδικές κλινικές. Αυτό είναι το ιατρικό μέρος. Υπάρχει στο δίκτυο αλκοολογίας, συμμετέχουν τα κέντρα υγείας, ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί σε γυμνάσια και δημοτικά, εφημέριοι, οι άνθρωποι δηλαδή της Εκκλησίας, συμμετέχουν επίσης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό,
Οι λεγόμενες ομάδες αυτοβοήθειας στην περίπτωση της Κρήτης είναι τα κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από αλκοόλ. Στην τομογραφία τα λέμε κόπα, κλαμπ οικογενειών. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε πυρήνες. Πυρήνες, πολύ καλά το λέτε. Πυρήνες σε ολόκληρο λοιπόν το νομό. Όπου συνεργάζονται. Συνεργάζονται και εφόσον εντοπιστεί το πρόβλημα ή εντοπιστεί, αν θέλετε, ακόμα και η μαρτυρία η δικιά μου, αν πάω στον ιερέα της ενορίας μου και του πω. Πολύ σωστά. Πίνω. Πολύ σωστά. Πίνω και πίνω πολύ και δεν. Ελάτε ξεφύγει. Τώρα στη θέση του ιερέα της ενορίας που μία ενορίτησα του λέει. Έχω φτάσει σε απόγνωση, ο άντρας μου πίνει, με χτυπάει και δεν ξέρω τι να κάνω. Πραγματικά και ο ιερέας που να θέλει να βοηθήσει, δεν μπορεί. Αν μπορεί να την παραπέμψει κάπου, προσέξτε, λέμε να την παραπέμψει παρόλο που δεν έχει ίδια το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο στο δίκτυο, γιατί βασίζεται στις οικογένειες. Και μια αλλαγή για να γίνει σε μια οικογένεια, για παράδειγμα, για να αλλάξει αυτός που πίνει, έτσι λέμε αυτός, αλλά μπορεί να είναι αυτή. Ας πάρουμε τον πατέρα. Για να αλλάξει ο πατέρας που πίνει, θα βοηθηθεί πάρα πολύ αν αλλάξουν συμπεριφορά τα άλλα μέλη της οικογένειας, η σύζυγος και τα παιδιά ή και οι γονείς. Και γι' αυτό λέμε ότι αν στο δίκτυο αυτό αλκοολογίας, σε ένα κόμβο, βρεθεί κάποιος που έχει ανάγκη από πρόβλημα, ήδη βοηθιέται αυτός. Παράδειγμα, με την υποστήριξη την ψυχολογική που μπορεί να υπάρξει στο αλκοολογικό ιατρείο ή με την βοήθεια που μπορεί να δοθεί στις οικογένειες, στα κόπα, δηλαδή στα κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από αλκοόλ, όπου μπορεί να συμμετέχει και να αντιληφθεί μέσα από τις ιστορίες των άλλων οικογενειών να αντιληφθεί, για παράδειγμα, αυτή η κυρία που πήγε, όπως είπαμε, στον ιερέα της ενορίας της, μπορεί να αντιληφθεί πώς μπορεί να βοηθήσει τον άντρα της και την οικογένειά της. Και νομίζω. Αυτό είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Και χρειάζεται η γνώμη των ειδικών, και όχι γνώμη, η καθοδήγηση των ειδικών για να χειριστούμε ένα μέλος της οικογένειας το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα, λοιπόν. Προσέξτε πώς είναι το πράγμα. Εμείς οι ειδικοί, εγώ είμαι ειδικός, έτσι, αλλά στο πράγμα αυτό, όπως σε όλο το σώμα της λεγόμενης αυτοβοήθειας, η βοήθεια έρχεται από ανθρώπους που έχουν περάσει παρόμοια πράγματα. Ο ειδικός θα βοηθήσει αν υπάρχει ψυχιατρικό πρόβλημα, προφανώς θέλει ένα ψυχίατρο, αν υπάρχει πρόβλημα ψυχιατρικό. Σαφώς, άμα υπάρχει πρόβλημα ένα οργανικό, είτε από το πεπτικό σύστημα, είτε από την καρδιά, έτσι, δεν αναφέραμε μια συνηθισμένη και πολύ βαριά καρδιολογική πάθηση, που είναι η μυοκαρδιοπάθεια, η αλκοολική, μια συνηθισμένη αιτία ευνίδιου θανάτου. Αν λοιπόν έχει ανάγκη από την βοήθεια την ιατρική, θα την έχει από τον ειδικό, όπως είπατε, από τον πολύ καλό ειδικό. Όμως, στο να αλλάξει μία συμπεριφορά, δεν μπορεί να με βοηθήσει ο ειδικός, διότι συμβουλές θα μου δώσει ο ειδικός. Αντίθετα, βλέποντας τον άλλον πώς διαχειρίστηκε και πώς πέτυχε, πώς αντιμετώπισε το πρόβλημα, και όχι μόνο τον άλλον, την άλλη οικογένεια, η αλλαγή συμπεριφοράς, γιατί για αλλαγή συμπεριφοράς μιλάμε, έτσι, μια δύσκολη αλλαγή συμπεριφοράς, μπορεί να πετύχει. Είναι σαν εκείνο που λέγαμε με το παιδάκι και τον πατέρα του, που ό,τι και να πω εγώ ο ειδικός, ο γιατρός, ο ψυχολόγος στο παιδάκι, το βασικό είναι το πρότυπο του πατέρα του. Δηλαδή έτσι δουλεύουν οι συμπεριφορές. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι τα κλαμπ οικογενειών μέσα σε αυτό το δίκτυο αλκοολογίας είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας, ένας κόμβος που βοηθάει πάρα πολύ και έχει βεβαίως και το σπουδαίο ότι φέρνει αυτό που λέμε τη χαμένη αυτοπεποίθηση. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να δεις ότι μέσα από αυτό το πράγμα έχεις καταφέρει μόνος με την βοήθεια ομοίων σου ανθρώπων να κάνεις μια τόσο μεγάλη και τόσο σπουδαία αλλαγή. Ναι, γιατί του δίνει κανείς και το κίνητρο ότι κοίταξε, εγώ τα κατάφερα, ξέφυγα, άρα μπορείς και εσύ. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ δυνατό, έτσι, δυνατή όθηση. Το αλκοολογικό ιατρείο της ιατρικής σχολής αντιμετωπίζει καθημερινά πολλά και διαφορετικά περιστατικά, εδώ φαντάζομαι. Εδώ και 15 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια
Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά τα οποία έρχονται και περνάνε την πόρτα του. Και το ρωτάω αυτό με αφορμή και τη συζήτηση που είχαμε στο διάλειμμα. Ναι. Ο κόσμος πλέον μιλάει, έρχεται και λέει αντιμετωπίζω πρόβλημα. Αυτό είναι που λέτε, γιατί εδώ η στατιστική μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος δρόμο, να πούμε ότι το πρόβλημα στις οικογένειες έχει αυξηθεί τώρα. Δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε το πρόβλημα, γιατί ένα βασικό, μια βασική ιδιαιτερότητα του προβλήματος, των προβλημάτων από αλκοόλ, είναι ότι δεν αναφέρονται. Και δεν αναφέρονται μέχρι να φτάσουν να γίνουν ανυπόφορα στο δεν πάει άλλο. Οπότε υποχρεωτικά, όταν γνωρίζει όλη η γειτονιά ότι αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα, προφανώς θα φανεί και θα καταγραφεί. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που λέτε, ότι η πιο συχνή επίπτωση, η πιο συχνή συχνότητα, η αύξηση της συχνότητας των προβλημάτων από αλκοόλ έχει να κάνει εν πολλής και με το θέμα ότι γίνεται μια αλλαγή σιγά σιγά στην κοινωνία μας και τη βλέπουμε και δεν ντρεπόμαστε τόσο πολύ να ζητήσουμε βοήθεια αν έχουμε ένα πρόβλημα με αλκοόλ στην οικογένειά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ότι φεύγει αυτή η ενοχή που υπήρχε για το ότι κάποιος από εμάς έχει πρόβλημα από αλκοόλ, το κρύβουμε μέχρι πια που δεν πάει άλλο. Και αυτό το δεν πάει άλλο μπορεί να είναι μετά από 5, 8, 10, 15 χρόνια. Και μια διαλυμένη μεγάλες ζημιές θα έχουν γίνει μέχρι τότε. Διαλυμένες ψυχές, ακριβώς. Η ενοχή, η ντροπή και όλα αυτά και το στίγμα ενδεχομένως δεν αξίζουν τις επιπτώσεις. Ναι. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Νομίζω ότι κλείνουμε με το καλύτερο δυνατό μήνυμα, το οποίο είναι ότι αν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, να το δείξει, να το πει για να το αντιμετωπίσει και πώς μάλλον η οικογένειά του. Γιατί μπορεί να τα καταφέρει και αυτός και η οικογένειά του και είναι κάτι που συμβαίνει. Mm-hmm. Είναι κάτι που συμβαίνει και τους ευχόμαστε, γιατί είναι πολλοί οικογένειες που έχουν πονέσει πολύ και που είναι πολύ, πολύ καλοί άνθρωποι, πώς να το πούμε. Οι άνθρωποι με πρόβλημα από αλκοόλ, γιατί εμείς που έχει τύχει να γνωρίσουμε τέτοιες οικογένειες, είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι που δείχνουν μέσα από την αλλαγή τους αυτό το θετικό μήνυμα που λέτε. Ωραίο μήνυμα στέλνετε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ.